Πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, ένα μεγάλο αντικείμενο προσέκρουσε στη Γη, οδηγώντας την εξαφάνιση του 75% των ειδών του πλανήτη. Εάν αυτό το γεγονός συνέβαινε σήμερα, η ανθρωπότητα πιθανότατα θα αφανιζόταν. Όμως, ακόμα και η πτώση πολύ μικρότερων αντικειμένων θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική, αφανίζοντας ολόκληρες πόλεις ή μεταβάλλοντας το κλίμα της Γης. Παρά την επίγνωση αυτού του κινδύνου, μέχρι σήμερα ο άνθρωπος δεν είχε αναπτύξει κανένα σχέδιο αντιμετώπισης του. Τώρα όμως αυτό αλλάζει. Η ανθρωπότητα είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα στην πλανητική άμυνα. Στις 24 Νοεμβρίου του 2021, με τη βοήθεια του πυράβλου Falcon 9 της SpaceX, εκτοξεύτηκε η πρώτη αποστολή πλανητικής άμυνας, γνωστή ως DART. Προορισμός της είναι ένα διπλό σύστημα αστεροειδών, το οποίο κατά την κοντινότερη του προσέγγιση στη Γη το 2022 θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 11 εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Το σύστημα ακολουθεί μια ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο και κατά μέσο όρο απέχει από αυτόν 1,65 αστρονομικές μονάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται περίπου 2 γήινα έτη για να ολοκληρώσει μια περιφορά γύρω από το μητρικό μας άστρο. Ο μεγαλύτερος από τους δύο αστεροειδείς ονομάζεται Δίδυμος. Έχει διάμετρο 780 μέτρων και κυριαρχεί βαρυτικά στο σύστημα. Σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από αυτόν βρίσκεται ο μικρός αστεροειδής του συστήματος που ονομάστηκε Δίμορφος, μιας και θα το γνωρίζουμε με δύο μορφές, μια πριν και μια μετά την αποστολή DART. Ο Δίμορφος έχει διάμετρο μόνο 160 μέτρων και στην ουσία είναι δορυφόρος του Διδύμου, ολοκληρώνοντας μια περιφορά γύρω του κάθε 11,9 ώρες. Η αποστολή DART σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins σε συνεργασία με την NASA και θα αποτελέσει την πρώτη προσπάθεια εκτροπής της πορείας ενός αστεροειδούς. Στόχος της αποστολής είναι η πρόσκρουση ενός σκάφους στον μικρό αστεροειδή Δίμορφο, ώστε να μεταβληθεί ελαφρώς η ταχύτητα και η περίοδος περιφοράς του γύρω από τον Δίδυμο. Το διαστημόπλοιο της αποστολής DART κατά την πρόσκρουση θα έχει μάζα 550 κιλών. Το σχήμα του είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, με το μήκος κάθε πλευράς να είναι λίγο μεγαλύτερο από ένα μέτρο. Επομένως, είναι περίπου 100 φορές μικρότερο σε όγκο από τον αστεροειδή στον οποίο θα προσκρούσει. Κατά το ταξίδι του διαστημοπλοίου θα εξετελιχθούν δύο ηλιακοί συλλέκτες νέας τεχνολογίας με μήκος 8,5 μέτρων ο καθένας, οι οποίοι θα τροφοδοτούν με ενέργεια τα συστήματα του διαστημοπλοίου. Στο βίντεο αυτό φαίνεται μια δοκιμή της ανάπτυξης των νέων ηλιακών συλλεκτών, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2017 στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στο διαστημόπλοιο της αποστολής περιέχεται μόνο ένα βασικό όργανο, η κάμερα υψηλής ανάλυσης DRACO. Η κάμερα αυτή, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, θα βοηθήσει στην πλοήγηση του διαστημοπλοίου. Κατά την προσέγγιση του διαστημοπλοίου στο σύστημα των αστεροειδών, το σκάφος αρχικά θα στοχεύει στον Δίδυμο, μιας και ο Δίμορφος είναι αρκετά μικρός και αμυδρός. Όταν όμως το διαστημόπλοιο φτάσει αρκετά κοντά, η κάμερα DRACO θα το καθοδηγήσει προς τον Δίμορφο. Αυτό θα γίνει λίγη μόνο ώρα πριν από την πρόσκρουση και επομένως απαιτείται πολύ μεγάλη ακρίβεια και προσεκτική ελιγμή. Οι ελιγμοί του σκάφους πραγματοποιούνται κυρίως από ένα σύστημα προώθησης που χρησιμοποιεί υδραζίνη. Όμως για πρώτη φορά σε διαστημική αποστολή θα δοκιμαστεί ένα πρωτοποριακό προωθητικό σύστημα ιόντων, το οποίο ονομάζεται NEXT-C. Τα ιόντα επιταχύνονται και εκτοξεύονται από το σύστημα, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια προωστική δύναμη που επιτρέπει στο σκάφος να επιταχύνει και να ελίσσεται. Όταν τελικά το διαστημόπλοιο DART φτάσει στον Δίμορφο τον Σεπτέμβριο του 2022, θα προσκρούσει σε αυτόν με την τεράστια ταχύτητα των 23.800 χιλιόμετρων ανά ώρα. Παρά τη μεγάλη αυτή ταχύτητα, η πρόσκρουση αναμένεται να μεταβάλει την περίοδο περιφοράς του Δημόρφου λιγότερο από 1%, δηλαδή η ταχύτητά του θα μεταβληθεί λιγότερο από μισό χιλιοστό το δευτερόλεπτο. Κι όμως, αυτή η μικρή μεταβολή της ταχύτητας μπορεί τελικά με το πέρασμα του χρόνου να οδηγήσει σε μετρήσιμη μεταβολή της περίοδου περιφοράς του αστεροειδούς. Συγκεκριμένα, η χρονική διάρκεια της περιφοράς του μικρού αστεροειδούς γύρω από τον Δίδυμο αναμένεται να μειωθεί κατά 73 δευτερόλεπτα μέχρι 10 λεπτά περίπου.
Αυτή η αβεβαιότητα οφείλεται σε πολλούς αστάθμητους παράγοντες, όπως είναι η πυκνότητα των υλικών του αστεροειδού στην περιοχή της πρόσκρουσης, αλλά και η ταχύτητα και η κατεύθυνση προς την οποία θα εκτοξευθούν τα θράψματα. Μαζί με το κύριο σκάφος θα ταξιδέψει ο μικρός δορυφόρος Licha Cube της Ιταλικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Ο δορυφόρος αυτός θα αποσυνδεθεί από το σκάφος μερικές μέρες πριν την πρόσκρουση, ώστε να καταγράψει τα δεδομένα της σύγκρουσης, αλλά και να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των θραυσμάτων. Επίσης θα φωτογραφίσει την άλλη πλευρά του δημόρφου, δίνοντάς μας πληροφορίες για τη δομή του. Μετά το πέρας της αποστολής, θα πραγματοποιηθούν λεπτομερείς παρατηρήσεις από επίγεια τηλεσκόπια για να επιβεβαιωθούν οι αλλαγές στην τροχιά του δημόρφου. Εξάλλου, από τη θέση που παρατηρούμε το σύστημα, ο δίμορφος φαίνεται να διαβαίνει μπροστά από τον δίδυμο, επιτρέποντας τους ερευνητές να προσδιορίζουν με ακρίβεια την περίοδο περιφοράς του. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της πρόσκρουσης θα αλλάξει η ταχύτητα ολόκληρου του συστήματος των δύο αστεροειδών. Η μεταβολή αυτή όμως θα είναι απειροελάχιστη και δεν θα μπορεί να ανιχνευτεί από τη Γη. Επομένως, δεν υπάρχει καμιά απολύτως περίπτωση η αποστολή να θέσει σε κίνδυνο τον πλανήτη μας. Λίγα χρόνια μετά την αποστολή DART θα ακολουθήσει η αποστολή ERA της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Το διαστημόπλοιο ERA μαζί με τους δύο μικρούς δορυφόρους Milani και Juventas θα συνεχίσει το έργο του Licha Cube. Με εξειδικευμένο εξοπλισμό και όργανα νέας γενιάς, η Ευρωπαϊκή Αποστολή θα επιτρέψει τη βαθύτερη ανάλυση των επιπτώσεων της πρόσκρουσης και θα δώσει μια πληρέστερη εικόνα για τις τροχές, τη μορφολογία και τη χημική σύσταση των δύο αστεροειδών. Με βάση τα πολύτιμα στοιχεία που θα προκύψουν από τις αποστολές DART και ERA, στο μέλλον θα μπορεί να εκτιμηθεί η μάζα και η ταχύτητα που απαιτείται να έχει ένα σκάφος, ώστε να εκτρέψει έναν δυνητικά επικίνδυνο αστεροειδή. Είναι βέβαια φανερό ότι αυτή η μέθοδος εκτροπής αστεροειδών απαιτεί την έγκαιρη ανίχνευσή τους. Πράγματι, ακόμα και μια απειροελάχιστη μεταβολή της ταχύτητας ενός αστεροειδούς, εάν γίνει έγκαιρα, μπορεί τελικά να αποτρέψει τη σύγκρουσή του με τη Γη. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες ανίχνευσης των γεωπλήσιων αντικειμένων, δηλαδή των αντικειμένων που πλησιάζουν σχετικά κοντά στη Γη. Αν και είναι μικρή πιθανότητα να προσκρούσει ένα μεγάλο αντικείμενο στη Γη στο κοντινό μέλλον, είναι στατιστικά βέβαιο ότι κάποτε θα συμβεί, όπως εξάλλου έχει συμβεί αμέτρητες φορές στο παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εξάλλου, σύμφωνα με την NASA, έχουν ανακαλυφθεί τουλάχιστον 27.000 γεωπλήσια αντικείμενα, εκ των οποίων περίπου 2.200 θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα. Η αποστολή DART αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για την προστασία της ανθρωπότητας απέναντι στην καταστροφική απειλή των μετεωρητών. Αξίζει όμως να αναλογιστούμε ότι δεν αφορά μόνο την ανθρωπότητα. Παρά τις μεγάλες καταστροφές που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στο οικοσύστημα του πλανήτη μας, έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να προσφέρει κάτι μοναδικό και πολύτιμο. Την εγγύηση ότι η ζωή θα συνεχίσει να υπάρχει και να ευημερεί στη Γη. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο σχετικά με την ιστορική αποστολή πλανητικής άμυνας DART. Εάν σας φάνηκε ενδιαφέρον, μπορείτε να κάνετε like, αλλά και να το μοιραστείτε στα social media. Μέχρι το επόμενο διαστημικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!